Καλημέρα. Το περιμένουμε τώρα πάρα λείπουν, πολύ. Λείπουν τρεις με τις εθνικές και προσεχώς δύο, γιατί επιστρέφει και ο Μουκουντή. Όχι, η αποσύνση ήταν για τον Ολυμπιακό, δεν είναι αφορούσαν την ΑΕΚ. Ναι, ναι, όχι, όχι. Το πιάσα από εκεί. Α, οκ, οκ, οκ. Με το Μοχαμάντι πλέον δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαμε. Σωστό. Με δύο αριστερά μπακ από το Ιράν. Έχουμε πλέον ένα. Πήγε στην καινούργια ομάδα. Έγραφα τις αποσίες, χθες και πήγα εκ παραδρομής να βάλω και το Μοχαμάντι. Τον είχα ξανασυνθέσει. Τέσσερις αποσίες που έχει πάντα η ΑΕΚ. Ναι. Χθες το βράδυ αποκλείστηκε και το Καμερούν. Ναι, οπότε επιστρέφει σιγά σιγά και ο Μουκουντή. Τιμωρήθηκε η επιλογή αυτή από την Ιγυρία 2-0. Έχασε. Οπότε μέσα στην εβδομάδα θα είναι πίσω. Mm-hmm. Θα είναι διαθέσιμος και για την Κυριακή, φαντάζομαι, αλλά σίγουρα θα είναι διαθέσιμος και για την Τούμπα, οπότε αυτό είναι ένα θετικό. Και να δούμε και μέχρι την Τετάρτη τι άλλο θα γίνει, τι άλλο θα προκύψει. Υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα, ένα tweet μάλλον στην Τουρκία για τον Ελίασον, για τη Σάμσονσπορ. Ναι. Κοίτα, σίγουρα κάποιο ενδιαφέρον θα υπήρξε, αλλά δεν έχει κάποια λογική αυτό το πράγμα. Εκτός αν, ξέρω εγώ, λογομάδας. Αυθαίρετα λέω ότι αν έδινε 8 εκατομμύρια σαν στο σπορ μπορεί να τον έπαιρνε τον Ελίασον, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να γίνει. Μην πει κανείς ότι του βάζω τιμή, δεν έγινε κάποια, ναι, στην ουσία κάποια συζήτηση. Και δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα και δεν ξέρω και για τον παίχτη τώρα, αν η φιλοδοξία του να πάει σε μια ομάδα. Ας ρωτήσει βασικά και το Γιόνσον, που ήταν εκεί αρκετά χρόνια και ναι, μετά ήταν τόσο έτσι η εμπειρία, τόσο πικρή, που για να πιστεί να έρθει στην Αθήνα, που δεν έχει καμία σχέση εννοείται με τη Σαμσούντα, ζήτησε να έρθει και ένα Σαββατοκύριακο, μάλλον του είπα να έρθει και ένα Σαββατοκύριακο, τον έφεραν εδώ για να δει την πόλη, ας πούμε. Οπότε δεν νομίζω τελικά ότι μπορεί ένας παίκτης που παίζει τώρα στην ΑΕΚ να έχει αυτή τη φιλοδοξία. Και να είναι και, που είναι και βασικός, γιατί ο Ελίασον έχει παίξει όλα τα μάτς φέτος. Να είναι καλά το παιδί, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Μόνο στο Χαριλάου δεν έπαιξε στο παιχνίδι Κυπέλλου. Εκεί ήταν η μόνη φορά που έμεινε εκτός. Έχει παίξει όλα τα άλλα παιχνίδια που έχει δώσει εκφέτος, είτε ως αλλαγή είτε ως βασικός. Έτσι κι αλλιώς η θέση εκεί του δεξιού στρέμου στην άκρη είναι μια θέση που έχει δύο βασικούς. Ίσως και μόνη στην δεκάδα της που έχει δύο βασικούς, άντε και λίγο το δεξί μπακ. Και εκεί είναι ο Ελίασον και νομίζω εκεί θα συνεχίσει να είναι. Τώρα, για το παιχνίδι με τον Όφη, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Τώρα, αυτό και το επόμενο με την Αστέρα Τρίπολης είναι δύο μάτς εντός έδρας που πρέπει η ΑΕΚ να τα πάρει οπωσδήποτε για να εκμεταλλευτεί ό,τι και να γίνει στα άλλα παιχνίδια, χωρίς να έχει κανένα έξτρα άγχος. Ό,τι και να γίνει στα άλλα μάτς, η ΑΕΚ είτε θα πάει στην πρώτη θέση, είτε θα αφήσει πίσω κάποιον που είναι τώρα μπροστά. Σε κάθε περίπτωση θα είναι κερδισμένη, τέλος πάντων. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα είναι κερδισμένη. Γι' αυτό δεν υπάρχει, νομίζω, και κάποια προτίμηση στα αποτελέσματα. Τουλάχιστον για το σημερινό το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και γενικότερα έχει ένα καλό πρόγραμμα από εδώ και πέρα, Κώστα, η ΑΕΚ. Και μετά θα πάει, ναι, στα play-offs, όπου έχει δείξει ότι είναι μέχρι στιγμής η καλύτερη ομάδα στα ντέρμπι. Η πιο αποτελεσματική, ναι, σωστό, σωστό. Αποτελέσματα. Και να προσθέσουμε σε αυτό που είπες, ότι και πέρυσι υπήρχε από την αρχή ένας προγραμματισμός για τα play-off που υπάρχει και φέτος, mm-hmm, και απέδωσε. Δηλαδή, ναι, στα play-off η ΑΕΚ πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη από τους άλλους. Δηλαδή είχε 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και μάλιστα στις ισοπαλίες αυτές δεν είχε δεχτεί και γκολ. Ναι. Είχε πάει πάρα πολύ καλά και έτσι κατάφερε και περισπέδασε και τον Παναθηναϊκό και πήρε και το πρωτάθλημα. Και τελικά το πήρε και με διαφορά, με 5 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από σήμερα, είναι αυτό το παιχνίδι το πιο σημαντικό, γιατί είναι και το επόμενο με τον Όφη. Μια ομάδα που νίκησε την ΑΕΚ στην Κρήτη και ένα από τα λίγα παιχνίδια πράγματι, όπως είπε και ο Αλμέιδα, συνέντευξή του, και το είχαμε πει και εμείς από τότε που είχα πάει στο μάτς. Ο Όφη ήταν και στα 90 λεπτά καλύτερος, κάτι που σπάνια συμβαίνει με την ΑΕΚ σε παιχνίδια της.
Άρα αυτό από μόνο του δείχνει και το βαθμό δυσκολίας του σημερινού αγώνα. Την άλλη... Είναι και μοναδική ήττα για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και το είχε δείξει χαρακτηριστικά και ο Αλμέιδα. Το έκανε και με το χέρι του. Ναι, ναι. Με τόνο, το τόνισε. Η ΑΕΚ έχει να χάσει, αν πάμε πίσω από τον Όφη, από το 1-3 με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια πέρυσι το Μάρτιο. Ναι. Δηλαδή είναι πράγματι εντυπωσιακό. Αυτό, όντως ο Όφη ήταν καλύτερος αυτό το μάτς, νίκησε. Τώρα είναι ένας άλλος Όφη με άλλο προπονητή, άλλο τρόπο παιχνιδιού, με τους ίδιους παίχτες όμως πάνω κάτω. Και χωρίς κόσμο στη Φιλαδέλφια. Νομίζω το έχουν κυκλώσει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι κρίνεται από την ΑΕΚ. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ συνεχίσει όπως έπαιξε στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, παρά τον αποκλεισμό και με τον Ατρόμητο, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Σήμερα. Ναι. Σου έλεγα ότι έχουν κυκλώσει οι φίλοι της ΑΕΚ, όπως εντάξει και των άλλων ομάδων. Αυτό το 18 Φλεβάρι που παίζουμε την Κηφισιά για να επιστρέψουν. Εννοείται. Είναι... Μετράμε μέρες τώρα, εντάξει. Πέρασε λίγο καιρός, πλησιάζουμε στη μέρα που θα επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν ακόμη τρία σημαντικά μάτς και για την ΑΕΚ και για τις άλλες ομάδες. Τρεις αγωνιστικές δηλαδή. Λοιπόν, Κώστα, θες να πάμε τώρα για καταρτισμό δεκάδας ή να πούμε για τα μεταγραφικά, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα, είναι η αλήθεια. Ας πάμε στα ερωτήματα. Ερωτήματα, λοιπόν. Ονόματα που για μερικά από αυτά έχεις απαντήσει. Δηλαδή για το Πέρεα, άκουγα και την εκπομπή μεσοβδόμαδα, έχεις πει για... Ναι, είχα πει για τον Πέρεα ότι ήταν ψεύτης που κοίταξε το προηγούμενο καλοκαίρι, ότι δεν υπήρχε από την πλευρά της ομάδας του διάθεση για τον Στουτγκάρντ να τον δώσει. Δεν είχε διάθεση ούτε να τον δώσει ιδανικό με οψιόν. Ήθελε να τον δώσει ιδανικό αλλά σε ομάδα της Γερμανίας. Προφανώς τον πιστεύουν. Αυτή τη μεταγραφική περίοδο δεν έχω ακούσει το όνομά του. Οπότε για αυτή τη μεταγραφική περίοδο μάλλον το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει κάτι. Αλλά λέω και πάλι, επειδή ένας παίχτης που είχε απασχολήσει, έχει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην ομάδα και στον τρόπο που παίζει, πιθανόν το καλοκαίρι να το ξαναβρούμε μπροστά μας. Θα δούμε. Εντάξει, για το Μανολάδες ρωτάω, πρώτα είναι φίλε, για Χουάν. Σίγουρα κάνει και χιούμορ κάποιος, μωρέ, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά. Λοιπόν, για Χουάν, που ήταν μια περίπτωση που ο Αλμέιδα έχει τσεκάρει πριν τον Πινέδα. Ναι. Ο Χουάν από ποιος που, πώς προκύπτει αυτό. Ερώτημα. Γιατί φεύγει από τον Αστέρα, αφού είναι βασικός είναι στον Αστέρα, τον αγόρασε από την μεταγραφή, ξέρω. 5 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα καν. Ωραία. Και για Μασούρα. Σίγουρα ένα σπίτι μακάρι να μπορούσε να τον πάρει ΑΕΚ, αλλά εντάξει τώρα, μην μιλάμε για τοπικά σενάρια. Ναι. Ωραία, λοιπόν, οπότε σήμερα επιστρέφει στην ΠΕ, το βλέπεις να ξεκινάει κιόλας. Έχει κάνει δύο προπονήσεις. Κοίτα, έχει κάνει δύο προπονήσεις. Υπάρχει μετά άλλη μια εβδομάδα μπροστά. Πιθανόν να ξεκινήσει, ναι, πιθανόν. Πιθανόν να ξεκινήσει. Δεν ξέρω... Ο Πέλιος θα ξεκινήσει, πιστεύω σίγουρα. Ναι, δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι αν αρχίσεις την ΠΕ, το σημαντικό επίσης είναι ότι θα μετατοπιστείς στο 8 ο Πινέδα που προσφέρει, ξέρεις, παραπάνω πράγματα. Καλά, παντού προσφέρει, αλλά ειδικά στο 8 μπορεί λίγο το κάτι παραπάνω. Κοίτα, νομίζω ότι και δεξιά να πήγαινε ο Πινέδα θα παίζω μάντελες στο 8. Δηλαδή πιστεύω θα υπάρχει σίγουρα μια τέτοια προσέγγιση. Εντάξει, θα στο πέρ. Το πιθανότερο δεν θα αλλάξουν, ο Κάλλανς με τον Βίντα. Ο Πίλιος δεν θα αλλάξει σίγουρα. Ο Γιόνσον δεν θα αλλάξει, ήταν και ο καλύτερος παίκτης στο προηγούμενο παιχνίδι. Εκεί τώρα ή ο Πινέδα ή ο Μάντανος, όπως τα είπαμε. Αριστερά ο Γκάτσι. Το δίδυμο νομίζω Τσούμπερ Πόνσα θα είναι πάλι, εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη με Αραούχο. Έκπληξη. Αν κρίνεται ότι ο Αραούχο μπορεί να παίξει ολόκληρο παιχνίδι, μήπως δοθεί μια ανάσα στο Τσούμπερ, αν και τώρα με μια εβδομάδα προπόνηση τελειώνει και αυτό το θέμα της ανάσας, δηλαδή ναι. Δεν υπάρχει πια σαν πρόβλημα. Είναι κάτι που εντάξει, δεν προέκυψε με άσχημο τρόπο, γιατί η ΑΕΚ αποκλείστηκε αρχικά από την Ευρώπη και μετά και από το κύπελλο Ελλάδος, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε να κάνει προπόνηση, κανονική προπόνηση εβδομάδας, δηλαδή προπονήσεις εβδομάδας, είχε να κάνει από τότε με την Εθνική Ελλάδος, που και πάλι είχε και τους μισούς παίχτες. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα, από εδώ και πέρα, την εβδομάδα που πέρασε και από εδώ και πέρα θα θυμίζει την περσινή ΑΕΚ. Σωστό. Γιατί και ο αποκλεισμός από το κύπελλο, εντάξει,
ας πούμε Νίκη Βόλου δεν μπορείς να πεις ότι θα μπορούσε να φέρει πρόβλημα στην ΑΕΚ, έτσι, χωρίς να θέλει να υποτιμήσει την ομάδα, okay. Πιθανότατα θα παίζαν ρεζέρβες, αλλά και πάλι η προπόνηση δεν μπορεί να γίνει έτσι, γιατί είναι μάτς, υπάρχει ταξίδι, υπάρχει αποθεραπεία, ενώ τώρα γίνονται κανονικές προπονήσεις. Είχαμε πάει και την Τετάρτη πριν τη συνομιλία, γιατί δεν ήταν ακριβώς επίσημη συνέντευξη τύπου, γι' αυτό δεν είχε και κάλυψη, επειδή πολλοί ρωτούσαν γιατί δεν καλύφθηκε από την ΠΑΕ. Όπου Κώστα, σε αυτή την ανοιχτή προπόνηση, νομίζω θα το παρατήρησε και εσύ, είναι σε εκπληκτική κατάσταση ο Φερνάντες, έτσι. Έχει γυρίσει έτσι σε τρομερή κατάσταση ο Παύλο Φερνάντες. Και δεν είναι μόνο θέμα προπόνηση, και στο παιχνίδια. Νομίζω στα παιχνίδια το είδαμε, γιατί η προπόνηση, αυτό που θα είδε και εσύ, γιατί ήσουν, είναι ρε παιδί μου, ότι πόσο ένταση υπάρχει, πόσο κουραστική είναι η προπόνηση και πόσο χαρά υπάρχει ταυτόχρονα. Ναι. Αυτό είναι το καλό. Είναι το κλίμα και ο τρόπος δουλειάς που γίνεται δεν είναι τυχαίο ότι αποδίδει, γιατί βλέπεις, παιδί μου, πόσο χαίρονται οι παίχτες αυτά που κάνουν, που είναι και πάρα πολύ δύσκολα και πολύ απαιτητικά, έτσι, δηλαδή είναι μια προπόνηση που έχει πολύ ενασμένα, πάρα πολύ ένταση, πολύ μικρούς χώρους. Συνθήκες αγώνα, όπως πέρα. Ακριβώς, έχουμε δει τραυματισμούς φρικτούς, όπως το πόδι του Βίντα εκεί που μας είχε κόψει τα ύπατα πάρα πολύ πρωτοχρονιάς, και τελικά ούτε έχασε ούτε μάτς. Νωρίτερα ο Πινέδα, που δυστυχώς έχασε και μάλιστα κρίσιμα παιχνίδια τότε, με κορυφαίο αυτό με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Τέλος πάντων, και αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα που θα γίνεται συνεχώς με κάνει αισιόδοξο, ρε παιδί μου. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, επειδή απαντήσαμε σε κάποιες ερωτήσεις, αλλά μπορούμε να περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη ότι ίσως γίνει κάποια μεταγραφή, πάντα πάνω σε αυτά που λέμε από την αρχή του Γενάρη και τα είπε και ο Αλμέιδα πιο αναλυτικά στο παρεμπίσεις του. Έχει αριάσει και μια θέση μη κοινοτικού. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει και άλλους μη κοινοτικούς, δηλαδή ούτως ή άλλως, αν βάλουμε τους νεαρούς μέσα, ξεπερνιέται το νούμερο, αλλά από παίχτη δηλαδή που έμπαινε στην αποστολή τώρα με τον Μοχαμάντη, έχει αριάσει μια θέση. Να δούμε πώς θα καλυφθεί και τι θα γίνει, αν θα καλυφθεί τώρα, αν θα καλυφθεί το καλοκαίρι, αν δεν θα καλυφθεί καθόλου και απλά οι νεαροί θα μπορούν να μπαίνουν πιο εύκολα στην αποστολή. Ωραία, Κωστά.